Βέβαια, γιατί δεν ξέρουμε αν ο Νότος μπορεί να ακολουθήσει τον πλούσιο κανάλι. Θεωρώ όμως ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι Τούρκια με σκόπο, να μην πω τον αγορών που τον βάλατε προηγουμένως. Αλλά θα δούμε όμως ότι απέναντι από τις αγορές θα πρέπει να σταθούν οι πολιτικές. Διότι σήμερα, κύριε Αλεξάνδρου, είτε αυτές λέγονται τράπεζες, είτε λέγονται δεν ξέρω κερδοσκόποι, το όλο πρόβλημα, την όλη κρίση, τη διαχειρίζονται οι τεχνοκράτες με κάποια ιδιότυπη προσέγγιση. Την κρίση πρέπει να τη διαχειριστεί το πολιτικό σύστημα, η πολιτική. Και όχι με τεχνοκρατικές προσεγγίσεις, αλλά με πολιτικές θέσεις. Προσέξτε λίγο κάτι, αν μου επιτρέπετε να εγώ τώρα άκουσα την κυρία Μέρκελ να ψενίζει κάτι, χτες και προχτές περί των αγορών και περί των κερδοσκόπων. Τόσους μήνες τι γινόταν. Δηλαδή, τόσους μήνες η Γερμανία κέρδιζε από την σχεδόν υποτίμηση του ευρώ, ας πούμε, υποτίμηση των εισαγωγικών. Κέρδιζε η Γερμανία. Όσο ισοτιμία πλησιάζει με το ευρώ ένα προς ένα, έχει πρόβλημα. Ξεκινάμε να κάνουμε σχολιασμό το ρετυρέ. Η βάση είναι αλλού. Δηλαδή. Ότι έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν έχει μηχανισμούς οικονομικής στήριξης επί δεκαετίες. Μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που στα χαρτιά είναι Ένωση. Έτσι, και μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορεί να επιβάλλει κατά το Θουκιουδίδη την πολιτική της Βούλησης. Ποια είναι αυτή, δεν έχει στρατό. Δεν θέλει, κύριε Βελόπουλο. Ούτε εξωτερική πολιτική, ούτε τίποτα. Δεν θέλει. Προσπαθώ να σας πω δηλαδή. Ναι. Μιλάμε για ένα φορέα ο οποίος είναι αιώνος. Αν λοιπόν δεν έχεις αυτά τα τρία δεδομένα, δεν μπορείς να μιλάς για ενίο φορέα. Έχει μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία δεν έχει καν θεσμικό πλαίσιο που να. Εμένα με προβληματίζει άλλο. Είναι δύο δεχόμενα. Το πρώτο είναι αυτό που άκουσα από τον Τρισέ. Το είπε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Θέλω από πληθωρισμό. Όχι. Θα σα πω τώρα. Το είπε και ο Τρισέ. Το είπε ο Γιώργος Παπανδρέου. Το είπε ο Μπλερ. Μίλησε για παγκόσμια διακυβέρνηση. Αυτό με προβλημάτισε. Πόλεμος δεν πρόκειται να γίνει. Άλλες οι εποχές του 30, έχουν δίκιο οι φίλοι στο τραπέζι, οι ομοτράπεζοι, αλλά φοβούμαι ότι η ανικανότητα των πολιτικών να δώσουν λύση θα οδηγήσει το πολιτικό σύστημα σε ομοιρία και ταυτοχρόνως θα βγουν οι απομηχανιστοί. Μήπως το έχει οδηγήσει ήδη σε ομοιρία. Αυτό σου λέω, δεν καταλάβατε. Προσπαθώ να σας πω μερικά πραγματάκια για να καταλάβω τη λεδιατή ότι ο πολιτικός, ακόμη όπως στην Ελληνική Βουλή, εγώ δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Υπάρχει μια κυβέρνηση, υπάρχουν διαπλεκόμενοι οι οποίοι αποφασίζουν και ορίζουν κάποια πράγματα. Δεν μπορώ να κάνω περισσότερα. Το ίδιο και η πολιτική παγκοσμίως. Το δεύτερο που προβληματίζει, και να το πω με πολύ συμπάθεια προς τους αριστερούς φίλους κτλ., είναι ότι δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή η διαδικασία των συνεχών επαναστατικών γυμναστικών, δηλαδή των ποριών, των να κλείσουμε τους δρόμους, τα λιμάνια, δημιουργεί αναταραχή. Η αναταραχή βολεύει τους κερδοσκόπους, πρέπει να το καταλάβουν. Βολεύει τα αμερικανικά funds. Δεν μπορεί ο αριστερός να πολεμάει τον αμερικανικό καπιταλισμό, αλλά να εξυπηρετεί με τη διαδικασία αυτή τον αμερικανικό καπιταλισμό. Ναι, να σιωπήσει σε όλα τα μέτρα. Δεν λέμε να σιωπήσει, θα κάνουμε ό,τι κάνουν οι Ευρωπαίοι. Θα πάμε δεξιά στη λωρίδα μας, δεν θα διακόπτουμε τα λιμάνια την άφηξη των τουριστών, θα κάνουμε ό,τι κάνουν οι πολιτισμένοι άνθρωποι. Και δεν είμαστε ούτε ζουλοί, ούτε ζουλοί, ούτε βαθμοί. Δεν είμαστε σωστό. Και σας λέω ότι αυτό ο αγώνα. Οι πολιτισμένοι άνθρωποι το κάνουν, διότι προηγουμένω δεν του είχαν φάει τα εισοδήματα, δεν του είχαν φάει τα εισοδήματα και τα λοιπά. Υπάρχει οργή. Εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω την οργή του ελληνικού λαού δημιουργικά, διότι μόνο έτσι θα μπορούσα να κάνω. Δημιουργικά, ξέρετε πω ο ελληνικό λαό έχει μέρη διευθύνη. Θα σα πω εγώ πού το μέρη διευθύνη. Και θα το πω τώρα. Και δημοσίω. Πέρα από το πολιτικό σύστημα που είχε πολύ φω και πολύ εύστοχο. Είχε 100 κατσίδια και δήλωνε 300 έπαιρνε. Πέρα από εκεί. Τώρα λοιπόν τι κάνουμε. Ακούστε λοιπόν τι κάνουμε. Είμαστε η χώρα που κάνει εισαγωγή ουίσκι 10 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είμαστε η χώρα που κάνει γαλακτοκομικά εισαγωγή 10 δισεκατομμύρια το χρόνο. Είμαστε η χώρα που ξαφνικά ο Βελόπουλο ανακάλυψε το προσούτο. Ανακάλυψε το ένταμ ή το γκούντα. Δεν μπορείς να φας φέτα τυρί ελληνική, αδερφέ. Και το λέω έτσι απλά και λαϊκά για να καταλάβετε ότι υπάρχουν στεγνώσεις και στην συμπεριφορά των πολιτών. Αν θέλουν λοιπόν η αντίδραση να υλοποιηθεί, να μην πηγαίνουν στις πολυεθνικές εταιρείες στα πολιτικά καταστήματα, να πηγαίνουν σε ελληνικά καταστήματα, να παίρνουν ελληνικά προϊόντα, ώστε κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι αυτό που παίρνουν, όταν παίρνω εγώ προσούτο, το χρήμα, το συνάλλαγμα φεύγει στο εξωτερικό. Απλά πραγματάκια. Δηλαδή ο πολιτισμός μην παίρνει τους πολιτικούς να δώσει τις λύσεις. Ας κάνει και αυτός αντίσταση. Αντίσταση είναι αυτή. Και να σας πω, γιατί να πάρω σοκολάτα πολυεθνικής εταιρείας, θα πάρω ίον που είναι ελληνική. Απόλυτα ελληνική. Και είναι απλά ο πρώτος που το λέει και ο μόνος τώρα, έτσι. Απλά, δηλαδή, να πάρω ένα αυστικό, έψαρε, παιδί μου. Ναι, βεβαίως. Στο λέω έτσι για την διαφήμιση. Έχει σοβαριστεί κιόλα και δεν την ξέρουν. Γιατί ξέρουμε το καρτέλ τη συγκεκριμένη εταιρεία πώς λειτουργεί. Δεν σου δίνει ψυγείο, σου απαγορεύει να πλάσει τα προϊόντα, σου τα παίρνει ελληνικά προϊόντα. Ένα κάνουμε πόλεμο με συμπολίτε. Μπράβο, κύριε Βελόπουλε, εγώ μαζί σα συμφωνώ. Άλλωστε, κύριε Αλεξάκη, το λέγαμε πολλές φορές αυτό και με την ελληνική γεωργική παραγωγή. Είναι 20 δισευρώ. Όχι, είναι 20 δισευρώ που πέφτουν πάλι στην Ελλάδα. Έχει δουλειά ο Έλληνας. Ας το πάμε όμως λίγο περισσότερο στο φιλοσοφικό και το ευρωπαϊκό. Αν παρατηρήσατε, ο Κάμερον, ο οποίος είναι κέντρο συντηρητικό και φιλοσκοπιανός. Ναι, μαζί με τον Κλέγκ, ο οποίος είναι κέντρο δεξιός,
ανακοίνωσαν τα ίδια πράγματα με τον αρχηγό του Σοσιαλιστικού Διεθνούς, τον Γιώργο Παπαδρέου. Και είπε, βγήκε ο Κάμερον και είπε ότι η οικονομία είναι πολύ χειρότερη από ό,τι μας έλεγαν, διότι η παρασμένη κυβέρνηση έκανε κτλ. Και τώρα τα μέτρα λιτότητας τα οποία έχουν ως εξής. Και είπε τα ίδια μέτρα. Αυτό εμένα με προβληματίζει. Σε άλλο λαό και κάτω από άλλες συνθήκες. Ένα λαό στον οποίο δεν έχουμε ομοιότητες. Δεν παίρνουν τις διασυντάξεις. Έχουν πολύ καλύτερο κοινωνικό κράτος. Έχουν μια βιομηχανία η οποία παράγει και πολλά πράγματα. Και βλέπω λοιπόν αυτή τη στιγμή μια σοσιαλιστική ιδεολογία και μια κεντροσυντηρητική αισθητική να συμπλέουν. Αυτό εμένα με απασχολεί, διότι μου θυμίζει το τέλος της ιστορίας και τα λοιπά. Γιατί οι σοσιαλιστές είχαν ανακαλύψει την αρχή του κέρδους. Τέλος της ιστορίας και τα λοιπά, και επειδή εγώ θεωρώ ότι οι ιδεολογίες πρέπει να παραμένουν στο ανθρώπινο είδος, έστω και είναι απλώς για ανταλλαγή απόψεων. Για να μην βαρεθούμε, για να μην γίνει απόλυτα βαρετή μια κοινωνία των αγορών ή των κερδοσκόπων ή του κεφαλαίου. Αυτό εμένα προσωπικά με προβληματίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά, που πηγαίνει αυτό το όλο ζήτημα σε ανθρώπους που στην νεανική μας ηλικία τουλάχιστον αγωνιστήκαμε για μια ιδεολογία. Όχι για την αρπακτή, όχι για τη θέση, και νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει πολύ. Ναι, αλλά ξέρετε ότι πολλοί από εσάς εξαργύρωσαν τους αγώνες τους. Εγώ δεν έχω πάρει μια κομματική θέση ποτέ. Λοιπόν, και νομίζω ότι έχω το δικαίωμα να πω ότι έχω αγωνιστεί μια ζωή για μια ιδεολογία. Και θέλω να μάθω να λέω τη γνώμη μου και να λέω ποιος είναι αυτός και ποιος είναι άλλος. Λοιπόν, αυτό με προβληματίζει, ότι πραγματικά δύο extreme αυτή τη στιγμή έρχονται να προτείνουν τα ίδια μέτρα. Ναι. Εγώ πάντως εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Κωστόπουλε, δεν βλέπω μεγάλες διαφορές ανάμεσα στους σοσιαλιστές και στους φιλελεύθερους, στους δεξιούς και στους κεντρώους. Νομίζω ότι οι ιδεολογίες, λες, έχουν αμβληθεί πια και όλοι συγκλίνουμε, ας πούμε, στο ίδιο πράγμα, στο κέρδος. Καταρχήν, είμαστε όλοι εδώ μάρτυρες, να μην πω και κοινωνοί, ότι τα κόμματα, τα υπάρχοντα κόμματα σήμερα στην Ελλάδα έχουν απογυμνωθεί από την ιδεολογία τους. Βεβαίως. Και στο εξωτερικό το βλέπουμε, το ακούμε και κατ' επέκταση οπότε πάμε για αλλού. Είπα προηγουμένως, αν προσέξατε, ότι τα προβλήματα, είτε τα γεννάει η κρίση, είτε είναι προβλήματα καθημερινότητας, δεν λύνονται με τεχνοκρατικές αντιλήψεις. Το ότι απογυμνώνουν τα κόμματα είναι διότι χρησιμοποιούνται τους τεχνοκράτες. Δεν γίνονται μέσα από πολιτικές μεθόδους και με πολιτικές διαχειρίσεις και με πολιτικές θέσεις. Ναι, δεν υπάρχουν και πολιτικές φυσιολογίες, κύριε Κωστόπουλε. Αυτό είναι γέννημα, αυτό θα έλεγα είναι το, πώς το λέμε, το παιδί της παγκοσμιοποίησης. Αλλά το παιδί της παγκοσμιοποίησης είναι και η κρίση. Κατά συνέπεια, οι ίδιοι οι οποίοι γέννησαν την κρίση είναι αδύνατο να τη διορθώσουν. Άρα χρειάζονται γενναίες πολιτικές, χρειάζονται πραγματικά κόμματα τα οποία να έχουν συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις με συγκεκριμένο ιδεολογικό μαντίο. Πρέπει να ξέρουμε πού πάμε. Ασφαλώς και την τελευταία 20ετία, μπορώ να πω, τα κόμματα που κυβέρνησαν στην Ελλάδα είχαν αποστασιοποιηθεί πλήρως από την ιδεολογία τους. Είπαν Νέα Δημοκρατία από τον δεσποστικό φιλελευθερισμό, ή αν θέλετε από τον φιλελευθερισμό, πρώτα Πασόκ από τον σοσιαλισμό, μόνο σοσιαλιστικό δεν είναι. Τα μέτρα τα οποία παίρνει σήμερα το Πασόκ δεν έχουν καμία σχέση με τον σοσιαλισμό. Και γι' αυτό βλέπετε και μέσα στο Πασόκ κάποιους βουλευτές που πραγματικά διαρωτώνται. Είναι σαν να λένε, ρε παιδιά, ποια λεωφορεία θα πάρω για να πάω στο Σύνταγμα. Γιατί παίρνει το αντίθετο, πάει προς τους αμπελοκήπους. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το φαινόμενο, εάν αφήσουμε σιγά σιγά να ξυλωθεί το πουλόβερ, θα γεννήσει περισσότερες. Παρ' όλα αυτά η εξουσία τους ενώνει όμως. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Ο φόβος είπατε προηγουμένως και ελέγχθηκε στο τραπέζι εδώ ότι υπάρχει οικονομική, θα έλεγα, η ρευστότητα έχει σφίξει την αγορά, υπάρχει ύφεση, δεν υπάρχει ρευστότητα. Παρατηρώ όμως απέναντίας μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό συγκεκό της χώρας. Με αυτά που βλέπετε γύρω-γύρω. Παρ' όλα αυτά, κύριε Κωστόπουλε, να παρατηρήσω ότι οι τεχνοκράτες, αν ήταν ικανοί αυτοί οι οποίοι επελέγονται, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Πάλι πολιτική φίλη και οι τεχνοκράτες που χρησιμοποιούν. Βέβαια, εξαρτάται με ποια κριτήρια επελέγονται. Με τα κριτήρια του φίλου. Και επιπλέον, είπε ο κ. Βελόπουλος προηγουμένως ότι τώρα δεν θα γίνεται δήμαρχος. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει σε ένα πολιτικό. Ναι, το ξεκατάλαβα. Θέλω να πω ότι σε έναν πολιτικό σχηματισμό νομίζω ότι οι απόψεις μιας ελεύθερης διακίνησης ασφαλώς πρέπει να υπάρχουν και είναι αιώνες κατοχυρωμένοι. Και νομίζω ότι κανείς δεν θα λάβει υπόψη του κάτι τέτοιο. Θέλω να τονίσω επίσης ότι εγώ προσωπικά στηρίζω τις προσπάθειες που γίνονται αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι είναι έντιμες οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται. Μπορεί λάθη να γίνονται ίσως, αλλά οι προσπάθειες νομίζω αυτής της κυβέρνησης, πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, είναι τουλάχιστον προς μια κατεύθυνση ότι προσπαθούν όλοι μαζί να κάνουν κάτι. Σε ό,τι αφορά τον Πρωθυπουργό, να συμφωνήσω. Αλλά όταν βλέπω ότι κάθε υπουργό θέλει να ακολουθήσει το δικό του, δεν του έλεγε προχτές, δεν είναι φαίρο, δεν έχει νόημα. 8 μήνες μετά από τις εκλογές. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να συμφωνήσω με τον κ. Μαρκάτο. Όμως δεν μπορώ να συμφωνήσω. Από τον Νοέμβριο έκανε αλλεπάλληλα λάθη αυτή η κυβέρνηση. Αλλεπάλληλα, ικτρά λάθη. Δεν βγαίνει και φωνάζει χρεοκόπησα. Δεν γίνεται σε καμία χώρα. Δηλαδή έτσι δημιουργεί. Γιατί η οικονομία, για όσου ξέρουν οικονομικά, είναι ψυχολογία. Απλά πράγματα. Δηλαδή δεν τρομοκρατεί είτε τον επενδυτή, είτε τον καταθέτη, είτε τον Έλληνα πολίτη ότι πηγαίνουμε στη χρεοκοπία. Δεν μπορεί να του λε
παίζοντας με τα σπρέντς, ανοίγοντας την ψαλίδα 10 μέρες με την Τράπεζα της Ελλάδος για να κερδοσκοπήσουν κάποιοι. Αυτά είναι λάθη. Και μην ξεχνάμε ότι πολλοί εκ των κορυφαίων στελεχών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και στο Δέλτα Νητάφ ήταν και στην Goldman Sachs συνεργάστηκαν. Έτσι, αυτό δηλώνει κάτι. Και θα σου πει κάτι άλλο. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι τεχνοκράτες θα μου λύσουν το πρόβλημα. Για ποιο λόγο? Όχι γιατί αχρεοκόπησαν την Ελλάδα μόνο. Διότι αν να μαθαίνω επί χάρτου την οικονομία στα χαρτιά, και αν να έχω ένα μαγαζάκι ψιλικατζίδικο στο πω πολύ απλά και να ξέρω ότι έχω το ΕΙΚΑ μου, το ΤΕΒΕ μου, να πληρώσω τον προδευτή μου, να έχω συλλογισμό. Άλλο στα χαρτιά τι μαθαίνω. Τουλάχιστον να ανοίξει το ΕΣΠΑ που έχει καθυστερήσει. Ακριβώς. Από αυτό το θέλω το τεχνοκράτη. Δηλαδή... Είναι τα τραγικά λάθη. Άλλο λάθος τραγικό του ΠΑΣΟΚ. Αν θυμίστε καλά, και το έγραψε και ο Άστον πως προχθές. Βγήκε, διέρευσε από την αγγλική κυβέρνηση ότι μας δίνει 20 δισεκατομμύρια ευρώ η Κίνα. Ναι, το θυμάμαι. Και πέσαν όλοι να μας φάνε. Μα είναι δυνατόν να το διαρρέσει. Ναι. Πήγαμε να κάνουμε κόλπο σε επίπεδο εκβιασμού, ξέρετε. Η Κίνα μας έδινε χρήματα, όντως. Δεν το διαρρέσει. Πας και τα παίρνεις. Και γιατί πήγαμε στο χρηματικό ταμείο, κύριε Βελόπουλε? Σας λέω, δεν καταλάβατε. Κάνα τραγικά λάθη. Και όταν φτάσει, όταν έφτασε ο κόμμα στο χτένι, εκεί πελάγωσαν. Και εσείς γιατί τους στηρίξατε ως κόμμα? Κοιτάξτε, και να το πω ακόμη μια φορά. Ήμουν από αυτούς που δημοσίως.